Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Έχει ήδη κάνει μια πάρα πολύ εκτενή αναφορά στο ωφέλη της αγνωσοθεραπείας η κυρία Σταυρίδη και όλοι μας γνωρίζουμε πως είναι μια θεραπεία που έχει αλλάξει το πλάνο στην ογκολογία. Εγώ θα σας πω λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το συνδυασμό τους με άλλες θεραπείες για να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Είναι βέβαια τα φάρμακα αυτά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές ενδείξεις και πάρα πολλά κλινικά ωφέλη για τους ασθενείς. Εκείνο που φαίνεται να έχει αλλάξει το τοπίο είναι ότι η χρήση τους οδηγεί ένα μικρό ποσοστό των ασθενών σε μια παρατεταμένη επιβίωση, ακόμη και σε νοσήματα που δεν μας είχαν συνηθίσει σε τέτοια πράγματα όπως το μελάνωμα ή ο καρκίνος του νεφρού. Και το ερώτημα είναι αν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το αποτέλεσμα με την προσθήκη κάποιο επιπλέον παράγοντα, είτε αυτό το λένε χημειοθεραπεία, είτε το λένε στοχευμένος παράγοντας. Εδώ βλέπετε το απίστευτο φάσμα όπου έχουν δραστικότητα η πιο μοντέρνη ανοσοθεραπεία που είναι η αναστολή των μορίων PD-1, η πιο παλιά γενιά των anti-CTL4 είναι δραστική σε λιγότερους όγκους. Δεν πολύ συνεργάζεται αυτό εδώ. Και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να μας βοηθήσουν για να διαλέξουμε με τι όπλα θα βοηθήσουμε την ανοσοθεραπεία να είναι πιο αποτελεσματική έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει μέσα στον όγκο από άποψη φλεγμονώδους κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ένας όγκος είναι διεθυμένος από λεμφοκύτταρα και έχει έντονη ενοσογονικότητα. Πιθανώς να μπορούμε να βοηθήσουμε την ανοσοθεραπεία ενισχύοντας άλλα παράλληλα μονοπάτια της ανοσοθεραπείας ή σε περίπτωση. Δεν δουλεύει πολύ καλά. Ή σε περίπτωση που έχουμε όγκους οι οποίοι έχουν, όπως λέμε, νοσογονική έρημο, θα μπορούσαμε να προξενήσουμε μια νοσολογική απόκριση, ίσως πιο χρήσιμα με τη χρήση της χημειοθεραπείας. Με αυτό το σκεπτικό και με βάση τα δεδομένα από τη βασική έρευνα, η χημειοθεραπεία φέρεται ένας καλός σύντροφος για την ανοσοθεραπεία, καθώς γνωρίζουμε ότι η επίθεση με χημειοθεραπευτικά στα καρκινικά κύτταρα προκαλεί αυτό που λέμε ανοσογονικό κυταρικό θάνατο, διασπείροντας τα συστατικά τους στο σώμα και προκαλώντας ανοσολογική αντίδραση με αύξηση των κυττάρων της κυταρικής ανοσίας που συμμετέχουν στην άμυνα του σώματος, με έκρηση κυταροκινών και με κινητοποίηση του αμυντικού μηχανισμού, ενεργοποιώντας τα φλεγμονώδη κύτταρα και τις φλεγμονώδεις κυταροκίνες. Αυτό βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως το πιο κατάλληλο παράθυρο για να το αξιοποιήσουμε είναι την ώρα που η χημειοθεραπεία πετυχαίνει το μεγαλύτερό της αποτέλεσμα στην αρχική της επίθεση, όπου τότε προκαλείται και πιο έντονη φλεγμονή στον όγκο και αυτό μπορεί να χάνεται σαν παράθυρο στη συνέχεια της θεραπείας. Οπότε με αυτή τη λογική, ίσως η ταυτόχρονη χορήγηση να είναι το optimum χρονικό σημείο για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πράγματι, τέτοιοι συνδυασμοί έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα. Πρώτα πήραμε ενθαρρυντικά σημάδια από τον πνεύμονα, όπου ήδη από το 2017 ο συνδυασμός του πεμπρολίζουμα με την χημειοθεραπεία που ήταν κλασική για τα μη πλακώδη καρκινώματα του πνεύμονα, φάνηκε ότι έχει ωφέλη με παράταση της επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς και ο FDA έδωσε την έγκρισή του για το συνδυασμό ανοσοθεραπείας με χημειοθεραπεία. Από τότε, πολλές μελέτες με διάφορα μόρια ανοσοθεραπευτικά σε συνδυασμό με χημειοθεραπείες έχουν γίνει και στα πλακώδη καρκινώματα και στα μη πλακώδη μη μικροκυταρικά καρκινώματα του πνεύμονα, όπου πλέον η ανοσοθεραπεία έχει μπει στην πρώτη γραμμή, είτε ως μονοθεραπεία για τους όγκους που εκφράζουν σε πολύ ψηλό ποσοστό το PD-L1, είτε σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία για τους υπόλοιπους όγκους. Εδώ, ένα από τα πιο ευχάριστα αποτελέσματα ήταν η ανακοίνωση του συνδυασμού του ατεζολίζουμαμπ με τη χημειοθεραπεία της πρώτης γραμμής, που έχει μείνει απαράλλαχτη για δεκαετίες στο μικροκυταρικό καρκίνωμα, όπου ο συνδυασμός με καρβοπλατίνα και το ποσίδι του ατεζολίζουμαμπ έδωσε μια στατιστικά
σημαντική παράταση της επιβίωσης σε μια ομάδα ασθενών που πραγματικά δεν είχε δει κανένα όφελος από κανένα φάρμακο με άπειρες μελέτες αρνητικές στις τελευταίες δεκαετίες, με καλά ποσοστά ανταπόκρισης και με ένα προφίλ παρενεργειών αναμενόμενο για τη χημειοθεραπεία και όχι ιδιαίτερα επιβαρυνόμενο από την προσθήκη της ανοσοθεραπείας. Όπως ήδη ανέφερε και η κυρία Σταυρίδη, ένα άλλο πεδίο που φαίνεται ο συνδυασμός να δίνει γόνο αποτελέσματα είναι το πεδίο του καρκίνου του μαστού, όπου αρχικά η χρήση της ανοσοθεραπείας δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική, ίσως λόγω του ότι στερεί τη ιδιαίτερο φορτίο μεταλλάξεων ο καρκίνος του μαστού. Παρ' όλα αυτά, μια υποκατηγορία ιδιαίτερα επιθετική, ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, φαίνεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνους αρκετά άνοσο ενεργοποιούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτούς τους συνδυασμούς. Οι αρχικές μελέτες μονοθεραπείας δεν έδειξαν πολύ ενθαρρυντικά ποσοστά ανταπόκρισης στη χορήγηση των άνοσο τροποποιητικών φαρμάκων, ήταν γύρω στο 10%, αλλά όταν αυτό συνδυάστηκε με χημειοθεραπεία ανέβηκε σε πιο ενθαρρυντικά ποσοστά της τάξης του 40%. Μικρές αρχικές μελέτες συνδυασμού που εμπρολίζουμε με το Eribulin έδειξαν ενθαρρυντικά ποσοστά ανταπόκρισης στην πρώτη και στη δεύτερη γραμμή και η μελέτη η οποία φαίνεται να βάζει για τα καλά στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού την ανοσοθεραπεία είναι η μελέτη συνδυασμού του ατεζολίζουμα με τον Napaclitaxel στην πρώτη γραμμή θεραπείας μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου, όπου υπήρχε στατιστικά σημαντική παράταση του ελεύθερου διαστήματος νόσου, ειδικά στους ασθενείς που ήταν θετικοί για PD-L1 ήταν πιο έντονο το φαινόμενο, ενώ ενθαρρυντικά ήταν και τα στοιχεία της πρώιμης ανάλυσης για τη συνολική επιβίωση των ασθενών. Αυτό είναι ένα όφελος που φάνηκε σε όλα τα γκρουπ των ασθενών, εκτός ίσως από εκείνους που ήταν αρνητικοί για PD-L1, οπότε αυτό είναι στο μυαλό μας όταν θα επιλέγουμε τη θεραπεία για αυτούς τους ασθενείς. Το προφίλ ασφάλειας ήταν καλό, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση και τα αναμενόμενα από την ανοσοθεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν οι γνωστές που θα αναφερθούν εκτενώς στη συνέχεια της ημερίδας μας, μιας και ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αποσαφινιστεί είναι ότι η ανοσοθεραπεία είναι μια άριστη θεραπεία μένα, αλλά έχει ένα δικό της περίεργο προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών που θα πρέπει όλοι οι κλινικοί γιατροί να μαθαίνονται να γνωρίζουν, καθώς όλο και πιο συχνά θα αναδύεται στην καθημερινή πρακτική. Αυτή ήταν μια θετική μελέτη, λοιπόν. Πολλές άλλες μελέτες έχουν προσπαθήσει να δουν τι γίνεται με την νοσοθεραπεία στο μαστό, είτε με την πρόκληση ανοσογονικότητας με τη χρήση ακτινοβολίας ή χημειοθεραπείας πριν την νοσοθεραπεία, όπου εδώ η δράση του Nivolumab διευκολύνθηκε από την προηγούμενη χορήγηση σισπλατίνας ή ανθρακυκλίνης. Και εδώ είναι και μελέτες που αντικατοπτρίζουν και αυτό που είπε και η κ. Νικολαίδη νωρίτερα, πως γίνεται προσπάθεια χρήσης ανοσοθεραπείας ακόμη και πριν το χειρουργείο σε ένα τρόπο διερεύνησης αποτελεσματικότητας του φαρμάκου που είναι η εισαγωγική χημειοθεραπεία. Είναι ένας τρόπος που συχνά επιλέγουν πλέον οι εταιρείες για να δουν αν τα φάρμακά τους δρούν και αν έχουν ελπίδες να πάρουν εγκρίσεις, καθώς γρήγορα έχουν το αποτέλεσμα ορατά, κατά βάση ανταποκρίνεται όγκος ή όχι όταν το χειρουργήσεις, αν έχει επιτύχει παθολογική ανταπόκριση πλήρη ή μερική. Ο συνδυασμός του πεμπρολίζουμε με την Paclitaxel και στη συνέχεια ολοκλήρωση χημειοθεραπείας και μετά χειρουργείο, φάνηκε ότι αυξάνει σε ενδιαφέροντα βαθμό την παθολογική ανταπόκριση στους τριπλάρνητικούς καρκίνους και σε ένα μικρότερο βαθμό στους καρκίνους που ήταν αρνητικοί για χερτού αλλά θετικοί για ορμονικούς υποδοχής. Και άλλες μελέτες στο μαστό, πολύ ενδιαφέρουσες, συνδυασμός του Durvalumab με το Napaclitaxel και με τη συνέχεια πάλι χειρουργείο και εδώ αύξηση του βαθμού παθολογικής ανταπόκρισης. Ενώ υπάρχει και μελέτη του συνδυάζει το Avelumab, που είναι λίγο διαφορετικό μόριο νοσοθεραπείας, καθώς στοχεύει το ligand του PD-1 και όχι το ίδιο του PD-1, που και αυτό έδειξε κάποιες ανταποκρίσεις ιδιαίτερα στους τριπλάρνητικούς ασθενείς, αλλά όχι στους χερτού θετικούς ασθενείς. Για αυτή την κατηγορία, τα αρχικά σημάδια, την κατηγορία των χερτού θετικών ασθενών,
δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Παρ' όλα αυτά, οι μελέτες προσπαθούσαν να δουν αν μπορούν να επιλέξουν κάποιους ασθενείς μέσα από αυτήν την ομάδα από να επωφεληθούν περισσότερο. Φαίνεται ότι στις ομάδες που είναι θετικές για PD-L1 υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία. Και αν ψάξουμε βαθύτερα μέσα σε αυτές τις ομάδες, ασθενείς οι όγκοι των οποίων διηθούνται από λεμφοκύτταρα σε μεγάλο βαθμό, πάνω από 5%, φαίνεται ότι αντλούν περισσότερο όφελος ακόμα. Με δεδομένο ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά ένα τεράστιο αριθμό ασθενών, ακόμη και αν αυτή η ομάδα μπορεί να φαίνεται μικρή σε αναλογία, μπορεί να αφορά ένα τεράστιο αριθμό ασθενών και πάλι που μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το συνδυασμό. Και άλλες μελέτες προσπαθούν να συνδυάσουν αντιχέρ παράγοντες με ανοσοθεραπεία και αναμένουμε τα αποτελέσματά τους. Θα πω και μερικά λόγια για άλλους παράγοντες εκτός της χημειοθεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είναι η στοχευμένη θεραπεία, όπου εδώ πολλαπλές μελέτες προσπαθούν να συνδυάσουν το όφελος από τη στόχευση ενός driver mutation και της ανοσοθεραπείας και οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν αύξηση των ποσοστών ανταποκρίσεων όταν συνδυάζονται αυτοί οι δύο δρόμοι. Είτε αυτό αφορά μια στοχευμένη μετάλλαξη, είτε αφορά το κομμάτι της αγκιογένεσης, όπου έχει για πολλά χρόνια ήταν, ας πούμε, η προηγούμενη μόδα της ογκολογίας, πάρα πολλοί μελέτες, πάρα πολλά φάρμακα για να εκμεταλλευτούμε αυτό το μονοπάτι. Η στόχευση του οποίου φαίνεται να αυξάνει την ανοσογονικότητα και τη δραστηριότητα της ανοσοθεραπείας. Με ενδιαφέρον να μένονται μελέτες που εξετάζουν την αναστολή της μονοπατιών επιδιόρθωσης του DNA, όπως είναι οι PARP inhibitors, ή αναστολής άλλων σημείων ελέγχου της επιδιόρθωσης DNA, καθώς ξέρουμε ότι όταν δεν διορθώνεται το DNA, αυξάνεται το φορτίο μεταλλάξεων που υπάρχει στους όγκους και αυτό πάντα δρά ανοσογονικά σε σχέση με τη δραστικότητα του αμυντικού συστήματος. Η ανοσοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με την ακτινοθεραπεία, η οποία με παρόμοιο μηχανισμό με την χημειοθεραπεία οδηγεί σε κυταρική καταστροφή και σε ενίσχυση της αμυντικής ανταπόκρισης του οργανισμού. Κάνει τροποποίηση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και μπορεί να μετατρέψει έναν όγκο από ανόσο έρημο σε ανόσο πλούσιο με διήθηση από λεμφοκύτταρα, με πλούσια περιβάλλον κυταροκοινών, μέσα στο οποίο να μπορεί να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία η αμυντική ανταπόκριση του οργανισμού. Με το ίδιο τρόπο λειτουργεί και το abscopal effect, με το οποίο ήδη αναφερθήκαμε, και ίσως η επιτυχία της μελέτης Pacific, όπου το ντουρβάλουμαμ χρησιμοποιήθηκε σαν θεραπεία μετά την ολοκλήρωση της ταυτόχρονης χημειοάκτινοθεραπείας σε αρχικού σταδίου καρκίνο του πνεύμωνα, να οφείλεται ακριβώς στο ότι η προηγηθήσα χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αυξάνει τόσο το βαθμό της κυταρικής καταστροφής που ευοδώνει το έργο της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία, περίεργος πώς, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλη ανοσοθεραπεία, με δεδομένο ότι δεν είναι ένα μόνο το μονοπάτι που μπορεί να αναχαιτιστεί ή να ενισχυθεί στην ενεργοποίηση ή στην καταστολή του TAP λεμφοκυττάρων. Είναι πάρα πολλά τα μόρια που μπορεί να στοχευθούν και ήδη γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός anti-PD-L1 και anti-CTLA-4 μορίων, δηλαδή δύο μηχανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται φυσιολογικά από το σώμα για να αποτρέψει την αυτοανοσία με καταστολή των κυταρικών πληθυσμών που στοχεύουν αυτοαντιγόνα. Αυτά οι μηχανισμοί τους εκμεταλλεύονται το καρκινικό κύτταρο και εμείς πάμε τους αναστέλνουμε και τους δύο για να έχουμε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα. Τα ήδη καλά αποτελέσματα που είχε δώσει η μονοθεραπεία στο μελάνωμα γίνονται ακόμα πιο καλά με το συνδυασμό αυτών των δύο ανοσοθεραπειών και επίσης και στο νεφρό και σε πολλούς άλλους όγκους αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα μελετών που συνδυάζουν αυτές τις δύο προσεγγίσεις. Έχουμε βέβαια να δούμε και άλλες μελέτες και άλλους στόχους, καλά καθώς είπαμε ότι υπάρχουν πολλά μόρια που μπορεί να μελετηθούν. Παραδείγματος χάρη το λιρίλουμαμπ που στοχεύει αυτό που λέμε την έμφυτη κυταρική ανοσία και όχι την κυταρική ανοσία από β' και τ' λεμφοκύτταρα, έδειξε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο καρκίνο κεφαλής τραχείας του συνδυασμού με νιβόλουμαμπ.
Πολλές μελέτες λοιπόν, πολλά μόρια που μπορεί να συνδυαστούν με την ανοσοθεραπεία μας, πολλοί τρόποι, είτε είναι από το στόμα, είτε είναι εδωφλέβη, είτε είναι ακτινοβολία. Όλα τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, ποια θα είναι η προτεραιότητα, ποια είναι η πιο καλή συνδυασμή, πώς μπορούμε να έχουμε καλή αποτελεσματικότητα με μεγάλη ασφάλεια και πώς θα επιλέξουμε το δρόμο μας μέσα σε όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα υπαρκτό ερώτημα όσον αφορά τα μακροοικονομικά και το σχεδιασμό της έρευνας, καθώς μιλάμε για εκατοντάδες παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται σε στάδια νωρίτερα ή μεταγενέστερα στην πορεία της έρευνας. Και ας πούμε για τους 5 παράγοντες οι οποίοι είναι ήδη εγκεκριμένοι για χρήση ενωσοθεραπείας, υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες που τους χρησιμοποιούν σαν βασικό στοιχείο για να προσθέσουν κάτι παραπάνω, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιος ορατός κλινικός στόχος, όπως μας είχε μάθει η φαρμακολογία τα τελευταία χρόνια. Η πλειονότητα των μελετών δεν αναγνωρίζει κάποιο συγκεκριμένο αντιγόνο που στοχεύει, αλλά είναι unspecified. Και εκείνο που θα πρέπει να το δούμε με κάποια κριτική είναι ότι φυσικά η επιτυχία της ανοσοθεραπείας μας έχει οδηγήσει σε μεγάλο ενθουσιασμό και θέλουμε όλοι να αντλήσουμε το μέγιστο όφελος και από την ίδια και από τους συνδυασμούς που προκύπτουν, αλλά ίσως και να οδηγεί σε μία μονομέρεια στην ερευνητική προσέγγιση και σε μία εξάντληση των πόρων και των οικονομικών αλλά και των ερευνητικών στο να εκμεταλλευτούμε μόνο ένα κομμάτι και να χτυπήσουμε μόνο ένα κομμάτι του καρκίνου. Όταν βλέπετε ότι εδώ αυτό το slide παρουσιάζει πόσες εκατοντάδες μελέτες γίνονται σε σχέση με την λειτουργία της ανοσοθεραπείας και δεν είναι αυτό το νούμερο ανάλογο και στα υπόλοιπα κομμάτια έρευνας του καρκίνου, που προφανώς δεν είναι μόνο η ανοσοθεραπεία ο τρόπος που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.